Έχουμε κοντά μας ένα από τα πιο έμπειρα παιδιά του φετινής ΑΕΠΣΕ. Ένα παιδί που έχει φάει τα γήπεδα των εθνικών κατηγοριών με το κουτάλι. Βασίλη Καρατζά. Σε αυτή την ηλικία το κίνητρο ποιο είναι, μα όλα αυτά τα νέα παιδιά να συνεχίζει να αγωνίζεσαι με αυτό το πάθος, με αυτή την όρεξη και με αυτό το αγωνιστικό ήθος. Το κίνητρο είναι ότι εγώ προσωπικά θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ τα νέα παιδιά, ειδικά στην ομάδα μας, να μάθουν πράγματα. Προσπαθώ να τους μεταφέρω ό,τι έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια στις πιο μεγάλες κατηγορίες. Τώρα όσο αφορά εμένα, η αλήθεια είναι ότι ακόμα το ευχαριστιέμαι, δόξα τω Θεώ. Όσο αντέχω, τα παίζω. Νομίζω ότι το επίπεδο στο αλφα τοπικό στην Εύβοια είναι αρκετά καλό. Έχει αξιόλογες ομάδες και όπως είδες σήμερα έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Μια ομάδα ο Λίσποντος, ο οποίος είναι πάρα πολύ ποιοτική. Μας πίεσε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι αυτή. Είχε τις στιγμές, τα δύο δοκάρια. Εμείς προσπαθούσαμε να χτυπήσουμε στην κόντρα, είχαμε και εμείς κάποιες ευκαιρίες. Νομίζω ότι κατά ένα τρόπο το παιχνίδι στην ισοπαλία σήμερα είναι κάπως δίκαιο. Τρέξαμε πάρα πολύ, έτσι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου για τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε και συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα, πραγματικά. Και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Και μακάρι με αυτά που γίνονται να τελειώσει το πρωτάθλημα. Να είμαστε όλοι υγιείς και να τελειώσει το πρωτάθλημα όμορφα και ωραία. Και να επιστρέψει ο κόσμος επιτέλους στα γήπεδα και όχι αυτό που γίνεται γύρω-γύρω. Δεν το έχω καταλάβει εγώ ακόμα αυτό το πράγμα. Ας μπουν στις κερκίδες με αποστάσεις κτλ. Υπάρχει τρόπος. Νομίζω ότι αν θελήσουν οι ειδικοί θα το βρούνε για να είναι ωραίο. Δεν είναι άσχημο δηλαδή γενικά. Σε όλο το χώρο του ποδοσφαίρου, από το ερασιτεχνικό μέχρι το επαγγελματικό, να μην υπάρχουν θεατές. Βασίλη, εγώ το μόνο που θα πω, γιατί πραγματικά ήσουν περιεκτικός και αρκετά έτσι σωστό σε όλα. Χαιρόμαστε να σε βλέπουμε στα γήπεδα και θα χαιρόμαστε να σε βλέπουμε για πολλά χρόνια ακόμα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και με υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά, Βασίλη.